Θα πάω στο αυτοκίνητο και θα σας φέρω. Το έχω επιθυμίσει στο σπίτι. Από το μεσημέρι ρίχνω νερό. Δεν κοιμάμαι καθόλου. Φοβάμαι. Για το σπίτι πιο πολύ. Όχι για μένα. Ναι, αλλά πρέπει να φύγετε όμως και έχετε και αναπνευστικά προβλήματα. Τι θα κάνετε εδώ, θα συνεχίσετε να βρέχετε έτσι? Θα φύγω το πρωί. Θα πάω στην Αθήνα. Ναι, αλλά πρέπει να φύγετε γιατί έχετε αναπνευστικά προβλήματα. Και πού να πάω? Να πάτε με κάποιον να μεταφερθείτε, να σας μεταφέρουμε. Μάλιστα. Και εμείς, αν δεν έχετε με ποιο τρόπο, να πάτε. Ας δώσουμε ευλαβία χρόνο στον άνθρωπο να ανασυγκροτηθεί, να προσέξει βεβαίως καλά, κάνεις και του το λες την υγεία του. Αλλά... Μην με ευχαριστεί, μην κλαίτε, σας παρακαλώ. Είναι, κυρίες και κύριοι, πολύ δύσκολες και οι στιγμές. Είναι απολύτως ανθρώπινο αυτό που βλέπουμε. Είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Προσέξατε τι είπε πριν. Δεν φοβάμαι για τον εαυτό μου, φοβάμαι για το σπίτι μου. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χρόνο και στην Ευλαμπία και στον κάτοικο εκεί της περιοχής.